Τις προϋποθέσεις ένταξης των μνημείων της Κρήτης στην UNESCO διερευνά η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με τους Δήμους, όπως τονίστηκε στο Φόρουμ Κρήτη UNESCO Προϋποθέσεις και Προσδοκίες που έγινε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά το απόγευμα. Ήδη είμαστε πανέτοιμοι για τη Σπιναλόγα. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να ενταχθεί αυτό το μνημείο στην UNESCO. Είναι πρώτο στη λίστα για πρόταση από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δική μας συμβολή αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και του ευρέως κοινού, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ευόδοση αυτών των προσπαθειών. Μετά από τη Ρόδο και την Κέρκυρα, η Κρήτη δεν έχει καταφέρει ακόμα να εντάξει κάποιο μνημείο. Ενώ η ένταξη δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Υπάρχει μια λίστα εθνική και υπάρχει μετά μια λίστα που υποβάλλονται στην UNESCO. Την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο υποβάλλει τους φακέλους. Τα μνημεία πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά της μοναδικότητας και ήδη υπάρχουν διάφορα και προσπαθούν να γίνει η εγγραφή της Φεστός Γνωσός Συριακό και παράλληλα και Σπιναλόγκα. Η Κηδονία είναι στα Χανιά, που έχει ένα σκαφί σε ένα μέρος της. Και μετά υπάρχει δηλαδή ήδη στον ενδεικτικό κατάλογο της χώρας που δείχνει τις προθέσεις της χώρας. Υπάρχουν 5 ανακτορικά κέντρα ως πρόταση. Τη στιγμή που ορισμένα μνημεία των Χανίων είναι ήδη στον ενδεικτικό κατάλογο για να προχωρήσει η υποψηφιότητά τους για τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημαίνει ότι προϋποθέσεις υπάρχουν. Το βασικότερο απ' όλα είναι η απαραίτητη συνεργασία των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, όπως τονίστηκε. Καθώς υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη, κάτι που θα έφερνε βέβαια ακόμα περισσότερους επισκέπτες στο νησί.